Και σήμερα θα σας πω πώς μετρούσαν την ώρα στην αρχαία Αθήνα. Την ώρα. Γιατί και εκείνοι θέλουν να ξέρουν την ώρα, είχαν ραντεβού. Πώς ξέρει κανένας. Το έχετε δει ποτέ, το έχετε ψάξει. Είμαι βέβαιος πως μετρουσαν την ωρα στην αρχαια αθηνα την ωρα γιατι και εκεινοι να ξερουν την ωρα είχα ραντεβου πως ξερει κανενας το εχετε δει ποτε το εχετε ψαξει ειμαι βεβαιος πως οχι Δεν είναι όμως περίεργο. Είναι. Η μέτρηση λοιπόν του χρόνου είναι σημαντική για να συνεννοούμαστε εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας. Δηλαδή, ραντεβού με τον Γιάννη λέμε, πότε, σε δύο ώρε. 5, 6, 7, 8, 9. Επίση, η ώρα είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό γνώσμα του ανθρώπου για να καθορίζει τι ενέργειέ του. Λέει, 5 ώρα θα φάω. 2 ώρα να στο ραντεβού μου, οπωσδήποτε. 12 καφέ. Εδώ ακριβώ, στην αρχαιότητα, η αίσθηση του χρόνου ήταν πολύ διαφορετική για όλου του λαού. Δεν ήταν το ίδιο δηλαδή. Διέφερε. Δεν αρκούσαν τα ηλιακά ρολόγια. Γιατί όμως. Ε, εδώ σε θέλω. Για... γιατί είχε νύχτα και είχε συνευχές. Άρα έπρεπε να βρουν τρόπους άλλους να μετρούν την ώρα και τον χρόνο. Βέβαια στην αρχαιότητα διέθεταν ένα ιστορικό ρολόι που σήμερα έχει ατονίσει. Και αυτό δεν αρκούσε. Οι συγγραφείς κομμωδιών δείχνουν ότι μάλλον ο μέσο Αθηναίος δεν είχε και τόσο πάθο με τη μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση τη ώρα. Δηλαδή, αν διαβάσετε Αριστοφάνε, το καταλάβετε. Μιλάει για του αργοπορούντε. Το ημιο, ημιόριον, ημιόριον, έτσι, ημιόριον, ακουγόταν κυριολεκτικά ω ανέκδοτο τη κομμωδία τη εποχή. Ημιόριον. Η μεγάλη ακρίβεια θεωρείται πραγματικά ανέφικτη στην αρχαία Αθήνα. Δεν ήταν συνεπή στα ραντεβού του. Ποτέ οι κλεψίθρε έφταναν και περίσευαν για του περισσότερου. Να ο χρόνο. Κλεψίθρα. Ο Μέσο Αθηναίο στην κλασική εποχή είχε ανάγκη από μια σχετικά χαλαρή εκτίμηση του χρόνου. Γιατί ήταν πιο χαλαρή η ζωή τότε. Δεν είχε τόσο άγχο. Καμία κλεψίθρα δεν ήταν ίδια με την άλλη. Ώστε να υπάρχει μια ακρίβεια πέντα λεπτού, ρε παιδί μου, ή δεκαλέπτου, Με τα σημερινά δεδομένα. Άρα με την κλεψίθρα υπολόγιζαν τον χρόνο. Επίση, είχαν νερό, και όχι άμμο, οι κλεψίθρε, ήταν συχνά ανακριβή. Δηλαδή, είχαν την κλεψίθρα για να μετράνε τον το χρόνο, αλλά μερικέ ήταν με νερό μέσα και άλλε με άμμο. Αυτέ με νερό δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβή στην μέτρηση του χρόνου. Και βέβαια, λόγω και τη θερμοκρασία, επηρέαζε τη ροή του ύδατο που έπαθε μέσα. Αυτό ήταν το ρολόι τη αρχαιότητα. Η κλεψίθρα πέρα από τον ήλιο. Έτσι, το καλοκαίρι. Το πρώτο δημόσιο ρολόι ή γνώμονα στήθηκε στη Σπάρτη. Η πρώτη που κάνανε ήταν οι Σπαρτιάτε. Το 550 π.Χ. Το πρώτο ρολόι. Στην πράξη, όσοι εργαζόταν, δούλευαν από την Ανατολή ω τη Δύση. Αλλά και ο άνθρωπο ακολουθούσε το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο και κοιμόταν από τι 7 η ώρα το βράδυ. Το καλοκαίρι βέβαια πήγαινε 9.30. Αλλά κοιμόταν νωρί. Και σηκώνονταν νωρί. Δύση του ήλιου, Ανατολή του ήλιου. Έτσι ήταν η ζωή του. Και αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Τώρα, εμεί που τρέχουμε, ξέρετε, από τον πρώτο τον βράδυ κοιμόμαστε τώρα μία ή δύο, για τον οργανισμό μα είναι καταπώνηση. Γιατί στο DNA μα υπάρχει ο κώδικα ότι πρέπει να κοιμόμαστε όταν δύο ήλιο. Εμεί το αλλάξαμε αυτό. Η κλεψίθρα με άμμο ή νερό γεμιζόταν κάθε πρωί και είχε και διαβαθμίσει για να υπολογίζεται ο χρόνο και η μεγαλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή να ξέρουν ακριβώ πόσο χρόνο χρειάζονται ήταν χρήσιμη και τη νύχτα, ενώ τη μέρα μετρούσαν όλοι κάπω χονδρικά το χρόνο. Με τη σκιά του. Δηλαδή, βλέπαν τον ήλιο, σκιά. Η σκιά που κάνει, ε, μεσημέρι, είναι απόγευμα. Ήξεραν μάλιστα ότι εμπειρικά ότι η σκιά εξαρτιόταν και από την εποχή, οι κινήσει του ήλιου. Οι κινήσεις, ήξεραν τι κινήσει του ήλιου. Ουσιαστικά τι γη ήταν οι κινήσει. Αλλά οι μετατοπίσει και τα λοιπά γνώριζαν φθινόπωρο, καλοκαίρι, άνοιξη, ότι είναι διαφορετική ώρα. Και εδώ Ακούστε, οι φτωχοί δεν περίμεναν να τους ξυπνήσουν πάντα τα κοκόρια. Όχι. Οι φτωχοί μπορούσαν να έχουν ένα φθηνό ξυπνητήρι με μια κλειψίδρα γιατί τα υδραυλικά ρολόγια και οι νέε εφευρέσει ήταν ακριβά αξισουάρ. Δηλαδή ο χρόνο ήταν διαφορετικό για του πλησίους, διαφορετικό για του φτωχού. Στο προσιτό ξυπνητήρι το νερό έσταζε από πολύ λεπτό σωληνάκι σε ένα μεγαλύτερο δοχείο. Η στάθμη του νερού στο δεύτερο ανέβαινε. Μαζί της ανέβαινε και ένας φελός, στον οποίο ήταν σφινωμένο κάθετα ένα λεπτό και μακρύ κομμάτι ξύλου. Στο φελό επάνω. Αυτό λοιπόν το ξύλο, όταν ανέβαινε σε ένα ορισμένο ύψος, έσπρωχνε και ανέτρεπε ένα αντικείμενο και πέφτοντας έκανε κρότο. Ένα αντικείμενο, παπ, κάτω. Για να ξυπνήσουν. Από αυτά έτσι όμως κυρίως, από τα πιο ακριβά, και περίπλοκα υδραυλικά ρολόγια, ίσω προέκυψε και η φράση κύλησαν οι ώρε. Το κύλησαν οι ώρε βγαίνει από την κλεψίδα με το νερό. Άλλοι πιθανόν δεν ήταν κεριά και ήξεραν χοντρικά πόση ώρα κρατάει ένα κερί για να καεί. Πολυμήχανοι οι προγονεί μα. Πολυμήχανοι. Δεν τα κορόιδασε και εμά. Σκεπτότανε και έβρισκαν πάντοτε λύσει. Βέβαια, προ το τέλο του 3ου αιώνα π.Χ., όταν άρχισαν να ανακαλύπτουν τι εφευρέ, κυρίω κάτω στην Αλεξάνδρεια, βρέθηκε το ηλιακό ρολόι. Ηλιακό ρολόι. Υπάρχει ηλιακό ρολόι τη αρχαιότητα. Οι πρόγονοι μα το κάνανε. Ιδραυλικό ρολόι, κανονικά. Μην ξεχνάμε ότι ο υπολογιστή των αντικυθύρων είναι κάτι πολύπλοκο που αφορά και την ώρα, αλλά και τι κινήσει Ελλάδο και των πλανητών. Είχαν ρολόγια οι πρόγονοι μα. Μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι, βέβαια, και τα κάνανε γη μαδιά